Γεια σου, Νικό. Αυτός θα γράφει τώρα. Θα γράφει. Μέτρα ακριβώς πώς είναι. Σε να παίρνει τέτοιο βαλόδιο έτσι κατευθείαν. Θα κάτσω από εδώ ύστερα σου. Ναι. Να φτάνει καλά. Θα κάτσω από εδώ. Άρα το ένα, πού χρειάζεται το βαλόδιο εδώ. Ένα. Εσείς πάνω κάτω σε ποιες περιόδους αναφερόμαστε κάθε φορά. Ρεμπέτικο τραγούδι ήταν το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και απέκτησε τη μορφή αυτή με την οποία το γνωρίζουμε σήμερα. Περίπου την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα εξελίχθηκε κυρίως στα λιμάνια των ελληνικών πόλεων που ζούσε η εργατική τάξη στα γνωστά λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, στο Βόλο και στη συνέχεια πέρασε μέσα στα αστικά κέντρα. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το ελληνικό λοιπόν αστικό τραγούδι στην απαρχή του. Εξελίχθηκε μέσα από την ελληνική μουσική παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και των κλέφτικων από τους κατοίκους των ελληνικών πόλεων. Τα πρώτα ρεμπέτικα ακούσματα άρχισαν να σημειώνονται στην Αθήνα, στις φυλακές του Μεντρεσέ, το 1834 μόλις, και ήταν τα λεγόμενα μουρμούρικα. Την ίδια εκείνη εποχή οι βιαροί προσπαθούσαν να εισάγουν στην τότε αθηναϊκή κοινωνία τις κατρέλες και την πόλκα. Αντίθετα, στην πλατεία του Ψηρή, τα μουρμούρικα και τα σεπταλίδικα άρχισαν να βρίσκουν ανάπτυξη. Στις αρχές του 1900, τα ρεμπέτικα αποτελούσαν το λαϊκό τραγούδι των φτωχών συνοικιών των κυριότερων πόλεων της Ελλάδος. Την ίδια εποχή εμφανίζονται στον Πειραιά ως πρωτορεμπέτικα τα λεγόμενα γυαλάτικα, που πήραν το όνομά τους από τη συχνά επαναλαμβανόμενη λέξη γυάλα γυάλα ή αμάν γυάλα ή γελελέι. Μετά το 1922 έγινε η μίξη των τραγουδιών με κίνα της Μικράς Ασίας φυσικά και του Βοσπόρου, με έντονη την εμφάνιση των αμανετζίδικου λαϊκού τραγουδιού. Τότε εμφανίζονται και τα περισπόδαστα του είδους καφέ αμάν,
όπου το ριμπέτικο τραγούδι άρχισε να αναπτύσσεται ευρύτατα μέχρι το 1936, όταν και απαγορεύτηκαν ως θεωρούμενο τουρκοειδή. Σημειώνεται πως ένα χρόνο πριν, το 1935, τα αμανετζίδικα στην Τουρκία είχαν απαγορευτεί ως κατάλοιπα ελληνικά. Αυτά για αρχή, σαν εισαγωγή στο ρεμπέτικο. Θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια κομμάτια και συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι μας.
Ότι η αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, αυτή η καθημερινότητα ήταν πάντα μια διέξοδος από την κρίση. Και εμείς το αποδεικνύουμε πράκτως ότι και μπορούμε και να είμαστε γόνιμοι και παραγωγικοί και να συναντηθούμε και αλληλεγγύη να έχουμε και να πάμε μπροστά. Για να μην σας κουράσουμε τα πολλά, να ευχηθώ να περάσετε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία. Και στο αντάμωμα την επόμενη εκδήλωση από τον Σούπερ και από τον Σύλλογο θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Και εκεί θα δείξουμε ότι η Άμπελος και η Κότσα και ο Σύλλογος το λέει. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε και οποιαδήποτε ενέργεια που προάγει τον πολιτισμό, την καθημερινότητα και ειδικά όλους εμάς. Αυτό που βιώνουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, δηλώνουμε παρόν όπως και τα παιδιά. Παιδιά, συγχαρητήρια για μια φορά ακόμα και να αφήσουμε τα παιδιά να φτιάξουν την βραδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την πλευρά μας, τον Δήμαρχο, όλους τους αντιδημάρχους και την βοήθεια, τους υπαλλήλους του Δήμου που μας βοήθησαν, όλα τα παιδιά εδώ που βοήθησαν και φυσικά ένα ακόμα, και όλους εσάς για μια ακόμα φορά για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διαδικασία. Όχι, γιατί, πού του παρακάω. Είναι αυτό που 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 εί